Μαρτυρίες, βιώματα και η πολιτιστική επίδραση της Μικράς Ασίας αποτέλεσαν την βάση εκδήλωσης με αφορμή τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή με πρωταγωνιστές μαθητές λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Νέοι από το Αρκαλοχώρι, το Καστέλι, τη Βιάνο και τις Μελέσσες, με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν, αφηγήθηκαν μαρτυρίες από τους Μικρασιάτες προγόνους τους τη στιγμή που οι μνήμες παραμένουν νοπές έναν αιώνα μετά την εθνική τραγωδία του 1922. Παρουσιάζουμε μία εκδήλωση, είναι η τελευταία που κάνουμε για τη Μικρασία, είναι η 15η εκδήλωση, αλλά είναι και πιο σημαντική γιατί απευθύνεται στους μαθητές. Το ζητούμενο είναι να περάσουμε από την εποπτεία στο βίωμα, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε συνειδήσεις και, όπως πολύ σωστά είπατε, πώς θα μεταλαμπαδεύσουμε αυτή την πνευματική και πολιτιστική μας συνέχεια στις νέες γενιές. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελίου Βιάνου και τα σχολεία της περιοχής, στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Πολύκεντρου στο Αρκαλοχώρι, με την παρουσία πλήθους κόσμου. Κυρίως είναι μνήμη πλέον, για να μην ξεχάσουμε και να μάθουν και τα καινούργια παιδιά την ιστορία με βηματικό τρόπο. Όχι απλά μια αφήγηση, αλλά να συμμετέχουν ζωντανά τα ίδια. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με μεγάλη χαρά να καταθέσουν τις μαρτυρίες τους από τους παππούδες τους. Όλα τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον και σε αυτό το πράγμα που λέμε βιωματικό το έκαναν πράξη. Η σημερινή εκδήλωση έχει για μένα, όπως το είδα, δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι ότι καταφέραμε τα παιδιά να τα βάλουμε μέσα σε μια διαδικασία να ψάξουν την ιστορική μας μνήμη, να μάθουν μέσα από αυτήν και να την προβάλλουν προς τα υπόλοιπα παιδιά. Και το δεύτερο στόχος που με ικανοποίησε αρκετά όταν κάναμε το διάλειμμα, είδα ότι καταφέραμε τελικά και συνευρεθήκαμε 4 διαφορετικά σχολεία, το Λύκειο Βιάνου, το Λύκειο Καστελίου, το Λύκειο Αρκαλοχωρίου και το Λύκειο Μελεσσών και το ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου, και καταφέραμε έτσι να ανοίξουμε διάβλους επικοινωνίας μεταξύ των παιδιών, να μεταφέρει τις αγωνίες του ένα παιδί με το άλλο. Παράλληλα, στην εκδήλωση προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Κρητικό λεμόνι» από τον Τούρκο σκηνοθέτη Ταξίν Ισμπιλέν, παραγωγής του 2006. Το ντοκιμαντέρ είναι ένα ντοκιμαντέρ που προσπαθεί να μας δείξει πράγματα που μας ενώνουν. Δηλαδή, υπήρχαν πρόσφυγες όχι μόνο από τη Σμύρνη που ήρθαν εδώ πέρα και από την υπόλοιπη Μικρασία, αλλά και από εδώ που φύγανε και πήγανε στη Μικρασία και οπουδήποτε τους βάλανε και τραβήξανε παρόμοια πράγματα με αυτά που τραβήξανε εδώ πέρα. Είναι μια άλλη οπτική για να μας ενώσει και όχι για να μας χωρίσει. Πιστεύω ότι η εκδήλωση αυτή έδωσε ένα πολύ μεγάλο μήνυμα, πολλαπλό πολιτιστικό και πνευματικό μήνυμα, πολύ δε περισσότερο εν ώψη των Χριστουγέννων, της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και ευχόμεθα χρόνια πολλά σε όλους, τους μακράν και τους εγγύς του ποιμνίου μας, κρατώντας την δυναμική του πολιτισμού της Ελλάδας, του ελληνισμού, του γένους και της ρωμιοσύνης. Χρόνια πολλά!